Ορίσατε στη βραδιά ποίησης. Σήμερα, αγαπημένοι και αγαπημένες, θα σας διαβάσω αποσπάσματα που έγραφα στο ημερολόγιό μου στην τρυφερή ηλικία των 13. Αυτό το βίντεο θα είναι απίστευτα μηχανό τόσο για εμένα όσο και για εσάς. Oh well. Έχουμε εδώ πέρα που λέτε το ημερολόγιό μου, το οποίο ήταν της εταιρείας Forever Friends, ήταν πολύ τσιμωδός τότε. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, αυτό που θα κάνω είναι τρομερά awkward, είναι awkward as fuck, δεν ξέρω καν γιατί το κάνω. Αλλά λέω, έλα μωρέ, ήρθαμε λίγο πιο κοντά, αφού του σας μίλησα για την ιστορία με τον τύπο που πήγε να μου πέταξε αυγά. Ας πάρουμε τα πράγματα από λίγο πιο πίσω. Ξεκινάμε λοιπόν, 9/9/2003. Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα συνέβη κάτι αρκετά απρόσμενο, αλλά σημαντικό θα έλεγα. Αδιαθέτησα για πρώτη φορά. Εκτός αυτού, ο Κάπα, σε αυτό σημείο να σας πω ότι θα λέω όλα τα ονόματα μόνο με το αρχικό, για ευνόητους λόγους. Ο Κάπα λοιπόν, το νευροσπαστικό από δίπλα, είχε τη φαϊνή ιδέα να δείξει σε μένα και την Εψιλον, σε παρένθεση φίλη μου από τη γειτονιά, εξηγούσα στο ημερολόγιο σε περίπτωση που δεν καταλάβει ρε παιδί μου, τις φωτογραφίες των φίλων του από το καινούριο του κινητό. Όλοι ήταν χάλια. Με εξαίρεση, σε παρένθεση και τι εξαίρεση, το τι υπογραμμισμένο και τρία θαυμαστικά. Ψέματα δύο. Έναν φίλο του και γαμώτα κουκλιά. Γαλανά μάτια και τη μαλλιά. Ανοιχτά καστανόξανθα. Κυρίως ξανθά. Μιλάμε και εγώ και η Εψιλον, πάθαμε πλάκα. Του Κάπα δεν του είπαμε τίποτα βέβαια. Κάποιον τρόπο θα βρούμε να τον ρωτήσουμε όνομα, ηλικία και τα εξής. Αχ, μακάρι να έρθει μαζί με τον Κάπα στο σχολείο μας. Πού θα πάει, θα το βρούμε και το κινητό του. Το βρήκα και τη συνέχεια την ξέρετε όσοι έχετε δει το story time. Όσοι δεν το έχετε δει, θα σας αφήσω κάποια καρτέλια δίπλα, κάποιο link από κάτω. Κάπου εκεί το έκλεισα. Ούτε καληνύχτα δεν είπα στο ημερολόγιο. Από τις 9/9 πάμε στις 11/9/2003. Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα δεν σου γράφω για να σου πω κάτι ευχάριστο που μου συνέβη. Αλλά δυστυχώς κάτι απέσιο που στάθηκε αφορμή για να γίνει το πρόσωπό μου κατακόκκινο από το κλάμα. Σήμερα ήταν ο αγιασμός. Είδα τις φίλες μου, τον Γάμα, το κουκλί, φίλο του Κάπα, σε παρένθεση στο τάδε σχολείο θα πάει. Τελικά δεν ήταν και τόσο ωραίος όσο νόμιζα, αλλά δεν τον πρόσεξα και καλά. Ας επιστρέψουμε όμως στο κύριο γεγονός. Περιμέναμε όλες μαζί για τα αποτελέσματα στη σκάλα. Η Ιώτα, η 2 Εψιλον, η Μη νούμερο 2, εγώ, η Μη και ο Αλφα με τον Μη. Ανέβηκε στον όροφο και ο Γάμα και μιλάγαμε όλοι μαζί. Τι υπέροχα που ήταν! Αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Με τα πολλά βγήκαν τα αποτελέσματα και πήγαμε να δούμε. Πανζουρλισμός γινόταν. Η Ιώτα, η Εψιλον, η Μη και η Μη, όλες είδαν ότι πέρασαν και είχαν καταχαρεί. Όλες. Ή μήπως η μία κατάλαβε λάθος. Ναι, δυστυχώς έτσι έγινε. Η Εψιλον ήταν που διαπίστωσε ότι η Ιώτα δεν ήταν στην λίστα αυτών που περνούσαν, αλλά σε αυτών που έμεναν. Με το που την είδα να κλαίει αμέσως κατάλαβα. Άρχισα κι εγώ να κλαίω με μαύρο δάκρυ. Στην αρχή η Γιώτα νόμιζε ότι είχε γίνει λάθος. Με το που κατάλαβε ότι όντως είχε μείνει, πλάκωσε κι αυτή να κλαίει. Όλες ήμασταν απαρηγόρητες εκτός από την Μη. Η Μη ήταν η γουρούνα της παρέας. Ο Αλφα, ο Μη και ο Γάμα είχαν φύγει. Όλες μαζί όλο λέγαμε ότι ήταν άδικο. Τελικά η Γιώτα πήρε τηλέφωνο την μάνα της, η οποία την πρώτη φορά της το έκλεισε και τη δεύτερη τελικά ήρθε. Ενώ η Γιώτα είχε τα χάλια της, αντί η ηλίθια μάνα της να την παρηγορήσει, της φώναζε καλά να πάθει που δεν διάβαζε. Τι μαλάκο! Τελικά η Χ ήταν που την άφησε. Καθηγήτρια ήτανε η Χ. Και γιατί? Για μια μονάδα. Χοντροφάλε ένα Χ σε μισό. Ντροπή μου που έκανα fat shaming. Να ξέρετε ότι είμαι κατά του fat shaming, αλλά τότε μάλλον ήμουν αθολωμένη από τα νεύρα. Τελικά η Γιώτα έφυγε μαζί με τη μάνα της, την Εψιλον και τη Μη. Εγώ με τη Μη πήγαμε σπίτι μου και εγώ συνέχισα να κλαίω. Ειλικρινά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Το Γιώτα μου που λατρεύω θα πάει ξανά στη Δευτέρα. Θα έχει όλα τα φλωράκια και εμείς θα πάμε στην Τρίτη χωρίς αυτήν πια και θα τη βλέπουμε μόνο στα διαλύματα και σπάνια τα Σαββατοκύριακα. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Είναι τόσο άδικο. Γιατί πέρασε ο Ταφ και η Μη και έμεινε η Γιώτα. Μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου λείπει πολύ στο μάθημα. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε πάντα φίλες της και θα την αγαπώ πάντα το ίδιο. Όσο για τον παλιωτόφαλο την Χ, ντροπή μου, ξανακάνω fat shaming,
μια ζωή θα της τη φυλάω. Τρέμε βουβάρι. Πηγαίνουμε μετά στις 21/9 από τις 11, 10 μέρες αποχή. Ημερολογιάκι μου, καιρό έχω να σου γράψω βρε. Συγγνώμη λαβαριό μου, από την τελευταία φορά που σου έγραψα έχουν γίνει πολλά. Τελικά ξεπέρασα το ότι το Ιώτα έμεινε, πήγα σινεμά εγώ, το Ιώτα, η Λάμδα και η Μη, στους πειρατές της Καραϊβικής, σε παρένθεση κούκλος ο Τζονι Ντεπ. Ο γάμα μου έπιασε το χέρι, ακολουθεί πολύ cringe, σε παρένθεση είχα την μπλούζα μαζεμένη στον αγκώνα και μου έπιασε κανονικά το χέρι, στην προσπάθειά του να με αποτρέψει από το να του σβήσω το πάω από τον πίνακα. Και άλλα πολλά έγιναν. Σήμερα συγκεκριμένα το πρωί πήγα με την Εψιλον, την Εψιλον και την Μη. Πήρα, λάθος, την καμπαριέρα σε DVD. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Το απόγευμα πήγα με τη Μη μια βολτίτσα και ανεβαίνοντας την αλφόρα είδα τον Μη, ο οποίος είδε με είδε ή με έγραψε κανονικά. Α, τον αλήτη. Ήταν και ο Ταφ. Μετά γυρίσαμε προς τα πίσω και καθόμασταν στον δρόμο κάτω από εκεί που έπαιζαν ποδόσφαιρο, ώσπου ακούω. Τι κοιτάς, μωρή? Ηλίθιε μη, πού με είχε δει, βιονικό μάτι έχει. Ριζίλια έγινα, άσε που μπορεί να νομίζει πως γουστάρω κάποιον από αυτούς, ή εγώ ή μη. Αμέσως φώναξα, μόρα και κασίδα, και σηκώθηκα και έφυγα. Όταν φτάσαμε με τη Μη στη γειτονιά μου, είχαν γυρίσει η Α και η Εψιλόν από τα μαγαζιά. Ο Κάπα κλασικά έκανε τις φλακίες του, πήρε την τσάντα με τα ρούχα της Α και δεν της τα άδεινε. Όταν τελικά η Α τα πήρε, πήγαμε και κάτσαμε έξω από την πολυκατοικία της Σίγμα μαζί με την οποία μιλάγαμε. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά ο Β, όταν η Εψιλόν άρχισε να φωνάζει: Β, αυτή είναι η Μη που σε γουστάρει, την θέλεις? Στην κολλητή μου αναφερόταν. Και κάτι τέτοια. Η Μη είχε ξεραθεί στα γέλια, το ίδιο και εμείς. Βασικά έγινε ριζίλ και γέλαγε. Ήμαρτον. Μετά έφυγα γιατί θα πήγαινα με τη μαμά μου στη συναυλία του Χατζηγιάννη. Ήταν τέλεια. Εμφανίστηκε και η Ολυμπίου. Γενικά πέρασα φανταστικά. Τα εφέ εξίσου υπέροχα. Όλα ήταν μοναδικά. Όταν τελείωσε και βγήκαμε στον δρόμο για να πάρουμε ταξί από ένα Μαρία, γυρνάω και τι να δω. Ήταν η Ξή και η Δέλτα. Και αυτές στη συναυλία ήταν μαζί με τη μαμά της Ξή και την αδελφή της. Μιλάγαμε για αρκετή ώρα, ώσπου πέρασε ταξί και τις πήρε. Μετά από περίπου 5 λεπτά φύγαμε κι εμείς. Πέρασα πολύ ωραία, θα την θυμάμαι αυτή τη μέρα. Καληνύχτα, ημερολογιάκι μου. Νομίζω ότι κάπου εδώ το cringe έφτασε στο αποκορυφωμά του. Τώρα γνωρίζετε ότι στο γυμνάσιο είχα πάει σε συναυλία του Χατζηγιάννη μαζί με τη μητέρα μου. Είχα περάσει και καλά. Κάπου εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα σταματήσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο ή έστω να γελάσατε ή έστω να θυμηθήκατε κι εσείς αμήχανα σκηνικά που κάνατε στα 13 σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο ή κι αν δεν σας άρεσε, μόνο και μόνο επειδή σας έβγαλε τα ισόψυχά μου, τα ισόψυχα του 13χρονου εαυτού μου, πατήστε ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι και ένα καμπανάκι, ξέρετε, βοηθάει. Αν θέλετε να ακολουθήσει part 2, 3, 4, αν θέλετε να συνεχίσω να ξεφτιλίζομαι διαβάζοντας το ημερολόγιο μου, πείτε το μου στα σχόλια και εγώ θα το κάνω με τα χαράς. Λέμε τώρα, αυτά από μένα για σήμερα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!